Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, πολλοί συμπολίτες μας και διάφοροι άλλοι ήθελαν να μιλήσουν, να πάρουν θέση. Συγκεκριμένα, απάντησαν η γραμματεία, δεν ξέρω ποιος ακριβώς, ότι θα πήρατε απόφαση να επιτρέψετε μόνο σε δύο. Έτσι απάντησαν σε ένα συμπολίτη μας. Λοιπόν, το προσπερνώ και συνεχίζω. Θα ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καρβούνης στην αρχή της τοποθέτησής του. Αν μας αρέσει η εικόνα που έχει ο χώρος με ακαθαρσίες και σκουπίδια. Θα απαντήσω με μια ερώτηση. Αφού έχει ακαθαρσίες και σκουπίδια, γιατί δεν πάνε να τα μαζέψετε? Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε business, αλλά δεν μπορούμε να μαζέψουμε σκουπίδια? Λέτε ότι δεν μπορεί να μας δείξετε τα έγγραφα, τα σχέδια, γιατί είναι περιουσία κάποιου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ποιος είναι ο κύριος του έργου? Ποια είναι τα σχέδια? Πριν από 1,5 χρόνο, στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, αίτηση για έγκριση των σχεδίων έκανε το Λιμενικό Ταμείο. Τώρα, πριν από ένα μήνα, αίτηση έκανε μια εταιρεία, μια Κολοβός ΑΕ. Γιατί αυτή η αλλαγή? Ποιος είναι επιτέλους ο κύριος του έργου, σύμφωνα με την αρχική διακήρυξη, έτσι? Σας ζητήσαμε, εγώ δηλαδή, πριν από 10 μέρες περίπου, την απόφαση της αρχιτεκτονικής, και αφού πέρασα 5-6 μέρες μου απαντήσατε ότι δεν μπορείτε να μου το δώσετε. Βέβαια, να σημειώσω ότι η προτροπή της αρχιτεκτονικής, γιατί εκεί απευθύνθηκα πρώτα, ήταν να το ζητήσω από το Λιμενικό Ταμείο που του έχει κοινοποιηθεί. Μου απαντήσατε έτσι, το ζήτησα από την αρχιτεκτονική, μου το έδωσε μέσα σε μία ώρα. Δεν περίμενε 5 μέρες να περάσουν για να μου απαντήσει ότι δεν μπορεί να μου το δώσει. Λέτε ότι δεν κάνετε τίποτα κρυφό. Και τι κάνατε φανερό? Να θυμίσω ότι στην πρώτη απόφαση πριν από 1,5 χρόνο της αρχιτεκτονικής δεν είχε στα χέρια της την απόφαση της αρχαιολογίας, την οποία την προσκόμισα εγώ και την έλαβε υπόψη της. Το αναφέρουν και στο πόρισμά τους, στην απόφασή τους. Τώρα στέλνετε στο ΚΑΣ, ενώ υπάρχει αυτή η απόφαση της αρχιτεκτονικής, και όπως η απάντηση που δώσατε στον κύριο Δρακονταϊδή δεν είναι πιστική, γιατί όχι μόνο δεν τη στείλατε, αλλά είπατε ότι δεν υπάρχει και απόφαση από την αρχιτεκτονική. Η αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων λέει ότι γνωρίζει ότι υπάρχει μία απόφαση της αρχιτεκτονικής, αλλά δεν της έχει διαβιβαστεί και γι' αυτό δεν την έχει λάβει υπόψη στην απόφασή της. Αυτά και άλλα πολλά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, που είπατε ότι δεν κάνετε τίποτα κρυφό. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε όλα αυτά. Και τι κάνετε φανερό? Την αρχική τη διακήρυξη με την στατική μελέτη την αλλάξατε και η μισή λιμενική σύμβουλη δεν τον πήραν γραμμή, όπως το είδαμε τότε, όπως καταλάβαμε τότε. Αλλάξατε τη διακήρυξη χωρίς να το ξέρουν οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν προχωράτε όχι μόνο αν θέλετε, δεν θα πω τη λέξη διαφάνεια, με φανερές διαδικασίες, αλλά προσπαθείτε, κρύπτοντας χαρτιά και έγγραφα από το έναν και τον άλλον, να πάρετε τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Τώρα, άκουσα και κάτι άλλο. Υπόθηκε από δύο συναδέλφους για τη συμφωνία κυριών και για τα τετραγωνικά. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του επενδυτή και του λιμενικού ταμείου τη στιγμή που του δίνει το δικαίωμα του επενδυτή να επενδύσει.
την ίδια ώρα θα σπάσει τη συμφωνία. Αφού εμπλέκεται το κέρδος, τι θα κάνει ο επιχειρηματίας? Θα σεβαστεί μια συμφωνία που έχει κάνει? Και προφανώς τέτοιος όρος δεν μπορεί να μπει και σε μια διακήρυξη. Αυτό είναι δικαίωμα που έχει ο επενδυτής και απορρέει από τον νόμο. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει και τέτοιου είδους συμφωνία. Άρα θα κάνει κατάληψη σε όλη την παραλία, όσο περισσότερο μπορεί. Και αν μπορεί να φτιάξει και τέταρτη επιχείρηση που να πουλάει αέρα, θα φτιάξει και τέταρτη για να έχει τετραγωνικά παραπάνω κάτω στην παραλία. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν ξέρω, εδώ μας ήρθε και το σημείωμα και μια απόφαση, μάλλον όχι σημείωμα, μια απόφαση της Ομοσπονδίας Λευκαδίων Συλλόγων. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι είναι ένας εκπρόσωπος εδώ. Λέει μέσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και καλό θα ήταν να απαντήσετε, κύριε Πρόεδρε, σε αυτά που λένε μέσα. Που καταλογίζεται ότι τις αντιδράσεις τις κάνει μια μικρή ομάδα, πολύ μικρή μειοψηφία που δεν θέλει το καλό της περιοχής. Αλήθεια, όλη αυτή η κινητοποίηση που γίνεται στη Λευκάδα με τον κόσμο που δείχνει ενδιαφέρον να συμμετέχει σήμερα είναι μια μικρή μειοψηφία. Και προφανώς, και εδώ ερχόμαστε τώρα και στην πρώτη πριν από 1,5 χρόνο, στα πρώτα σχέδια, να το πω έτσι, που τα υπερασπιζόσασταν με τα μανίας, που είχαν μέσα δωμάτια, σουίτες. Εσείς τις υπερασπιζόσασταν αυτές τις σουίτες και λέγατε ότι δεν γίνεται καμία αλλαγή χρήσης. Και σήμερα μας λέτε άλλα. Γιατί τώρα σήμερα δεν υπερασπίζεστε τις σουίτες που το κάνατε πριν από ένα χρόνο? Και φυσικά η διακήρυξη λέει μέσα ότι σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, τότε προχωράμε αυτόματα στον δεύτερο ενδιαφερόμενο. Άρα λοιπόν η Notion πρέπει αυτή, και όπως το πάτε εσείς, δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί έτσι όπως το πάτε και όπως... που δεν είναι σωστό. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, τα υπόλοιπα τα πω στη δευτερολογία μου. Όπως λοιπόν το πάτε τώρα, θα πάρουμε, κάνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κάποιες παρατηρήσεις, τις διορθώνουμε, το ξαναπάμε. Όχι, γιατί πάνω γράφει αρνητική γνωμοδότηση. Και η διακήρυξη γράφει ότι αν υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση, γίνεται αυτό. Κάντε το. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και θα συνεχίσω μετά. Ευχαριστώ πολύ.